Σοκ προκαλεί ντοκιμαντέρ έρευνα του Γάλλου δημοσιογράφου Πολ Μορέιρα με τίτλο «Οι μάσκες της Επανάστασης» για τον ρόλο των νεοναζί και της Δύσης στην Ουκρανία, την οποία χαρακτηρίζει ως προκεχωρημένο φυλάκιο του ψυχρού πολέμου μεταξύ της Ανατολής και της Δύσης, μια χώρα στρατιωτικής, πολιτικής και ιδεολογικής διαμάχης. Φυσικά για όλα αυτά το ProNewsGR και το Defense.gr έχουν γράψει εκτενή άρθρα από το 2014 έως σήμερα, αλλά έχει ενδιαφέρον ότι για πρώτη φορά αυτές τις μέρες υπάρχει αποκάλυψη από δυτικό μέσο μαζικής ενημέρωσης. Βέβαια, το ότι προέρχεται από τη Γαλλία έχει τη σημασία του, καθώς το Παρίσι ακολουθεί μια διαφορετική πολιτική από τις Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και αν δεν είναι ευδιάκριτη λόγω του θορύβου των ημερών. Το ντοκιμαντέρ γυρίστηκε το 2016, δύο χρόνια μετά τα δραματικά γεγονότα στην Ουκρανία, γνωστά ως Ευρωμαϊντάν, τα οποία οδήγησαν στην ανατροπή του ρωσόφωνου Προέδρου Βίκτορ Γιανουκόβιτς και σηματοδότησαν τη στροφή της ουκρανικής πολιτικής προς τη Δύση. Το ντοκιμαντέρ καταγράφει και τη φρικιαστική πυρπόληση από τους νεοναζί του σπιτιού των συνδικάτων στην Οδυσσό, κατά την οποία δεκάδες άνθρωποι κάηκαν ζωντανοί ή ξυλοκοπήθηκαν μέχρι θανάτου. Ενώ υπάρχουν αναφορές για βιασμούς γυναικών πριν τις κάψουν ζωντανές, όπως και για θανάτωση εγκύου. Οι νεοναζί στην Ουκρανία δεν είναι κάποιοι γραφικοί, είναι πιο επικίνδυνοι ακόμα και από τους original ναζί της Γερμανίας. Αυτή η αντιπαράθεση ήταν απλή. Από τη μία πλευρά οι καλοί Ουκρανοί, οι φιλοευρωπαίοι, οι μαχητές της ελευθερίας. Από την άλλη οι σύμμαχοι της Μόσχας. Η σκοτεινή πλευρά της δύναμης τονίζεται στον πρόλογο του ντοκιμαντέρ. Αλλά μήπως αυτή η θέαση δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μια καρικατούρα ή ακόμη χειρότερα προκατηλημένη.